Ο Δήμος Ερών φέτος θα υλοποιήσει δράσεις εθελοντικού καθαρισμού το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Ιουνίου. Η κεντρική δράση του εθελοντικού καθαρισμού θα πραγματοποιηθεί στις Σέρες το Σάββατο στις 4 Ιουνίου στο πολιτιστικό πάρκο Κωνσταντίνος Καραμαλής, στο πρώην στρατόπεδο Παπαλουκά, στις 10 η ώρα το πρωί. Στη δράση συμμετέχουν εθελοντικές ομάδες, αθλητικές ομάδες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στις Σέρες. Την επόμενη μέρα, την Κυριακή, στις 5 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθούν τοπικές δράσεις καθαρισμού από εθελοντικές οργανώσεις και ομάδες πολιτών στις κοινότητες, στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Σερών. Η δεύτερη μεγάλη δράση που συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Σερών και συγκεκριμένα το Τμήμα Περιβάλλοντος και τη Διεύθυνση Καθαριότητας σε συνεργασία με τον ΦΟΣΔΑ της Κεντρικής Μακεδονίας είναι η επιχείρηση Replay. Στόχος της δράσης είναι η συλλογή παιχνιδιών και βιβλίων τα οποία θα προσφερθούν σε ιδρύματα, συλλόγους που φιλοξενούν παιδιά και σε δομές φιλοξενίας προσφύγων. Η επιχείρηση Replay συνδυάζει περιβαλλοντολογικό και κοινωνικό, το περιβαλλοντολογικό και κοινωνικό πρόσημο, καθώς επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά μας στο θέμα της αλληλεγγύης, αλλά και της ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων, της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης των υλικών. Ήδη η δράση αυτή τρέχει στις τοπικές κοινότητες, ενώ για την πόλη των Σερών η συλλογή των ειδών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 3 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι στο κτίριο της Κεδής. Εξάλλου, με την αφορμή της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, οι δομές ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΜΕΑ της Κεδής διοργανώνουν πλήθος εκδηλώσεων, ευαισθητοποίησης και προώθησης του μηνύματος της ανακύκλωσης και της κοινωνικής προσφοράς. Στο πλαίσιο αυτό θα τοποθετηθούν μεγάλες κόκκινες μεταλλικές καρδιές σε διάφορα σημεία της πόλης και των τοπικών κοινοτήτων για τη συλλογή πλαστικών καπακιών ανακύκλωσης. Αυτά τα καπάκια θα προωθούνται με αντίτιμο σε εταιρείες ανακύκλωσης πλαστικών καπακιών με στόχο την προμήθεια αναπηρικού αμαξιδίου και απεινιδωτών. Αυτές οι καρδιές θα υιοθετηθούν από τα παιδιά του ΚΔΑΠ μας, μεταφέροντας αυτό το μήνυμα τόσο της προστασίας του περιβάλλοντος όσο και της κοινωνικής αλληλεγγύης στο Δήμο Σερών. Πέρα από την τοποθέτηση αυτών των καρδιών θα διοργανωθούν και άλλες εκδηλώσεις από τις δομές των ΚΔΑΠ της πόλης και των τοπικών κοινοτήτων Προβατά και Σκουτάριος, όσο και στο κεντρικό πάρκο του Δήμου Σερών, δίπλα στο Θερινό Θεατράκι του Δήμου, διάρκειας ολόκληρης εβδομάδας, από τις 6 Ιουνίου έως τις 10 Ιουνίου. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν οικαστικές παρεμβάσεις, ανακυκλώσιμα υλικά, προβολή ντοκιμαντέρ και ταινιών, εκπαιδευτικές δράσεις και συζητήσεις, οικαστικά εργαστήρια, περιβαλλοντολογικά παιχνίδια και δράσεις, αθλοπαιδιές και μουσικοκινητική με θέμα την ανακύκλωση, το περιβάλλον, το φύτημα λουλουδιών, καλοπισμός και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων.